Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Βαγγέλης Μπουντουλούλης, είναι γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ. Και βγάζουμε το Γενικό Γραμματέα και όχι τον Πρόεδρο, διότι ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ είναι από εκείνους που διαφώνησαν και με τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΛΜΕ εναντίον των χορηγιών. Βγάζουμε λοιπόν το Γενικό Γραμματέα που είναι από τους ανθρώπους που συμφωνούν με την ανακοίνωση αυτή που βγήκε χθες. Καλημέρα, κύριε Μπουντουλούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά. Έχετε διχαστεί και σε επίπεδο ΟΛΜΕ για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό το διχασμό εγώ δεν το κατανοώ, γιατί κάθε φορά που βγαίνει μια απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα δεν είναι πάντοτε ομόφωνη, είναι προφανώς. Καλά, προφανώς. Όχι μόνο αυτή, είναι κάθε φορά. Βγαίνουν κάθε μήνα 5-6 αποφάσεις. Δεν είναι ποτέ. Τώρα, τι γίνεται αυτή η ιστορία? Σωστό. Τι γίνεται αυτή η ιστορία με τις χορηγίες? Γιατί αισθάνθηκε και η ΟΛΜΕ την ανάγκη να βγει εναντίον των χορηγιών? Έχουμε πολλές διαμαρτυρίες και από εδώ και από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι η ΟΛΜΕ επικαιροποίησε μία απόφαση που είχε πάρει πολλούς μήνες πριν ξανά και ακόμη πιο παλιά, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι καινούριο. Ναι. Απλώς κάθε φορά σκάει κάτι και βγαίνει στην επικαιρότητα. Δηλαδή το θέμα της χορηγίας και της δωρεάς και της τάσης μας είναι παλιό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει όταν έχει ένα κράτος. Με δεδομένη την οικονομική κρίση και όλα αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα. Με την ανέχεια, με το ότι οι δαπάνες έχουν κοπεί. Αυτό. Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη και εσείς λίγο να επικαιροποιήσετε την σκέψη σας όσον αφορά αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αφορά δύο μεγάλα σκέλη. Το ένα είναι οι δωρεές, τις οποίες όπως καταλαβαίνετε δεν τις αναφέρουμε καθόλου, γιατί η δωρεά είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Δεν έχει καμία άλλη πρόθεση. Κάποιος θέλει να δώσει τα χρήματα κάπου να κάνει κάτι καλό στην παιδεία και αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Στην περίπτωση της χορηγίας μπαίνουν διάφοροι παράγοντες μέσα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σκέψη για το παθέ. Η χορηγία παίζει ρόλο με τι πρόθεση το κάνει ο άλλος, τι θέλει να πετύχει με αυτό και εν τέλει τι συνείδηση δημιουργεί και στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι παιδικοί αποδέκτες μια χορηγία. Εκεί λοιπόν βάζουμε πάρα πολύ αυστηρούς όρους και πέρα των δικών μας εξαγγελιών ή αποφάσεων που μπορεί να πει ναι ή όχι κλπ. Ζητάμε καταρχάς από το Υπουργείο Παιδείας να βάλει ένα νομικό πλαίσιο καινούριο, να θέσει ένα καινούριο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει ακριβώς ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ή να μην μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα ίδρυμα ενδεχομένως, άλλο μια εταιρεία, άλλο μια εταιρεία η οποία μπορεί να βλάπτει ας πούμε τη φύση. Καταλαβαίνετε, είναι πολλές περιπτώσεις. Προφανώς. Εγώ να σας θέσω ένα απλό ερώτημα. Και θα σας θέσω ένα ερώτημα για ένα ίδρυμα που έχει προσφέρει πολλά στην Ελλάδα της κρίσης, για το Ίδρυμα Νιάρχου. Αν ας πούμε αύριο το πρωί το Ίδρυμα Νιάρχου αποφάσισε να κάνει μια χορηγία σε σχολεία της Αττικής ή σε όποια. Εσείς θα πείτε όχι? Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να είναι αυτό που θα καθορίσει το ναι ή το όχι. Όχι να είναι ο σύλλογος, ούτε ο διδάσκαλος, ούτε ο διευθυντής. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πάρα πολύ, είναι πρόβλημα, γιατί μπορεί ένα σχολείο να έχει στην ίδια γειτονιά που λένε και ένα να μην έχει χορηγία. Ένα να εμφανίζεται με ταμπέλες της εταιρείας που χορήγησε, ένα άλλο χωρίς αυτές. Ένα άλλο να λέει απλώς ένα ευχαριστήριο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία, η οποία τελικά θα αποβαίνει σε βάρος. Είναι ένα είδος εμπορευματοποίησης και κατηγοριοποίησης. Ναι. Γιατί μπορεί ένα σχολείο που έχει καλό όνομα, ας πούμε, να το δίνουν λεφτά, ένα άλλο να το δίνουν λεφτά. Συνήθως οι χορηγίες πάνε στα σχολεία τα φτωχά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα. Δεν συμβαίνει. Υπάρχουν χορηγίες πολύ πλούσια γιατί έχουν αθλητικές επιτυχίες και καλλιτεχνικές και προχωράνε και εταιρείες. Σύμφωνοι. Άρα, το ερώτημα το δικό μου είναι ότι πέρα από, από το ποιο τη δίνει τη χορηγία, που είναι σωστά και τους σκοπούς κλπ. Εσείς αυτό που λέτε είναι να έχει το Υπουργείο τον έλεγχο, αλλά παρά τα αυτά τάσεστε εναντίον ή υπέρ ακόμη και των καλών, να το πω έτσι, χορηγιών? Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν καθαρά για προβολή και για να δημιουργήσουν και ίσως μια συνείδηση ψευδής στα παιδιά ότι ένας καλός, μια καλή εταιρεία, ένας καλός πλούσιος, ας το πω έτσι, μπορεί να σας λύσει τα προβλήματα. Εμείς θέλουμε τα παιδιά, η μαθητική κοινότητα και η σχολική και εμείς μαζί και οι γονείς μαζί όλοι, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αγωνιστικά να διεκδικούμε αυτό που πρέπει, που μας ανήκουν ως παιδεία. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο ζήτημα. Δεύτερον, ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα σχολείο, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν του το λύνει ένας αγώνας ή το κράτος, το λύνει ένας πλούσιος χορηγός δίπλα. Ναι, αλλά επειδή είστε, επειδή είστε εκπαιδευτικός, γνωρίζετε ότι ο θεσμός των χορηγιών είναι από αρχαιοτά των χρόνων και από την αρχαία Αθήνα. Έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είμαστε κάθετα. Εμείς αυτό μιλάμε για συγκεκριμένη εμπορευματοποίηση. Σύμφωνοι. Απλά το λέω γιατί με μια γενικόλογη ανακοίνωση έχει κανείς την αίσθηση ότι μια συνδικαλιστική οργάνωση και δι' των καθηγητών, δηλαδή ανθρώπων που διδάσκουν τα παιδιά, τάσσονται συνολικά κατά
του θεσμού τη χορηγία. Εγώ θα σα έλεγα στι δωρεέ δεν συζητάμε καθόλου. Στι χορηγίε θα βάζαμε όρου, αν ήμασταν εμεί οι τελείω υπεύθυνοι, έτσι. Θα βάζαμε όρου και θα επιλέγαμε κάποιε ενδεχομένω που θα είχαν πράγματι εδώ στον σκοπό και δεν θα είχαν και την ανάγκη να προβάλλουν τη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, αν μια εταιρεία χτίσει ένα γυμναστήριο και βάλει ταμπέλε απ' έξω και το έχει διαφημίσει όλη την Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εντάξει, αλλά άμα τα χτίσει και βάλει τα λεφτά, τουλάχιστον να βάλει μια ταμπέλα έξω από το γυμναστήριο ότι το έκανε. Δηλαδή και το ίδρυμα. Κανονικά εντάξει, αλλά μακάρι να είχαμε τα λεφτά ως κράτος να τα κάνουμε όλα. Και τη συντήρηση και το Υπουργείο της Υποδομής. Αλλά είδατε στις πρόσφατες καταστροφές και στο Μάτι κλπ. Από κοινού κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζήτησαν από το Ίδρυμα Νιάρχο να κάνει τη χορηγία στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και έγινε αμέσως. Θέλω να πω ότι μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση άλλο το ίδρυμα, άλλο η εταιρεία ενδεχομένως. Αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ζητάμε από το Υπουργείο να καθορίσει ακριβώς τι πρέπει να γίνεται αποδεκτό και όχι. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματέα. Γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την επικοινωνία για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Όχι, έξω τη λέμε συνεχώς όχι. Έτσι. Και γιατί ένας τίτλος πολλές φορές είναι παραπλανητικός ή πολλές φορές βάζει στο ίδιο τσουβάλι τα πάντα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα.